Λοιπόν, με τον επόμενο καλεσμένο μου πρέπει να σας πω ότι είναι στο πλαίσιο της εκπομπής αυτής που μοιάζει με Παρασκευή γιατί αύριο είναι αργία. Τι δηλαδή, ότι προσπαθούμε να χαλαρώσουμε και λίγο, να πετάξουμε έξω αυτά τα δύσκολα και όλα τα βαριά που ζούμε έτσι κι αλλιώς και να αφιερωθούμε λίγο στην ψυχούλα μας. Με τον επόμενο λοιπόν καλεσμένο μου πρέπει να πω ότι κάναμε μία σύμβαση, μία συμφωνία, ένα προγαμιαίο συμβόλαιο δηλαδή, προεκπομπικό συμβόλαιο. Είπαμε να μιλάμε στον Ενικό. Είναι ο Γιώργος Δούκας. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Χριστίνα. Ένας τραγουδιστής που εγώ σε ήξερα πάνω στο ζάπινγκ, έχω δει διάφορα πράγματα με σένα και τώρα βέβαια σε υποδέχομαι από κοντά γιατί είσαι στη Θεσσαλονίκη για πολύ ωραίο λόγο. Είναι μια καινούρια αρχή σε ένα καινούριο μου ξεκίνημα 10 χρόνια μετά. Στην εποχή μου από την δισκογραφία άλλαξαν τα πράγματα και αυτός είναι ο λόγος που είπα ότι καλή ώρα έρχομαι σε σένα και που είσαι μια αξιοσέβαστη δημοσιογράφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είχες απουσιάσει αυτό το χρονικό διάστημα? Στην αρχή δεν ήταν θελημένο, στην αρχή ήταν ότι άλλαζε η εποχή. Εγώ προερχόμουν από μια άλλη δισκογραφική εταιρεία που είχαμε τις διαμάχες μας στις δικαστικές. Πέρασα πάρα πολύ καιρό εκτός δισκογραφίας γιατί είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα και δεν μπορούσα να ηχογραφήσω για κάποιο καιρό. Μετά άλλαζε η εποχή που βγαίνανε όλα αυτά τα reality και όλα αυτά τα παιδιά που βγαίνανε που γινόντουσαν μέσα από τα showless και αυτά. Που γινόταν δημόσιο πρώτα το πρόσωπό τους και μετά το έργο τους. Εμείς οι πιο παλιοί περνούσαμε σε άλλη. Τώρα εντωμεταξύ τα λες, εμείς οι πιο παλιοί, οι ίδιοι κλπ. Σε βλέπουν ότι είσαι πολύ νέος οι άνθρωποι. Λέει, πότε πιο παλιό αυτό πια. Στο είπα και σένα. Είμαι άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ τη φύση, αγαπάω πάρα πολύ το πέρασμα του χρόνου σε όλες τις φάσεις του. Δεν αρνούμε να δεχτώ και τα λάθη. Απλά ακολούθησα μια πολύ σπουδαία συμβουλή που λένε καμιά φορά ξέρεις ότι πούμε, υπάρχει λόγος που το λέμε. Ίσως αυτή τη στιγμή κάποιος που μας βλέπει, τηλεθεατήσουν, να ακούσει σήμερα του μήνει κάτι. Ποια είναι αυτή η συμβουλή? Δεν κάνουμε ποτέ τα ίδια λάθη, κάνουμε καινούρια. Ποτέ. Είναι ουσιαστικά το δις εξ αμαρτίνου καντροσοφού αυτό που λες. Στα πιο ελληνικά είναι ότι κάνε λάθη, γιατί μαθαίνεις από τα λάθη σου, έτσι, να το προχωρήσω εγώ ακόμη περισσότερο, ότι σπουδαίος είναι αυτός που πέφτει και σηκώνει το όχι αυτός που δεν πέφτει, έτσι. Που μπορεί να σηκωθεί τουλάχιστον, που μπορεί να σηκωθεί. Και πρέπει κάποτε να φύγει το χέρι από εκεί και να πάει εδώ. Εγώ φταίω για αυτό που έγινε, όχι εσύ. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και ακούγονται και πάρα πολύ όρημα από έναν πολύ νέο άνθρωπο, ο οποίος μετά από μια αποχή, από μια απουσία επομένως, η οποία εκτιμώ ότι στους ανθρώπους, στους στοχαστικούς, που στοχάζονται δηλαδή, παίζει μόνο θετικό ρόλο. Γιατί αποστασιοποιείς από τα πράγματα και τα βάζεις στη σωστή τους διάσταση. Αναγκάζεσαι από τη ζωή. Κάποιοι βλέπουν μόνο την επιφάνεια. Εγώ είδα και το βάθος. Σε αυτά τα 10 χρόνια, εδώ είναι λίγο που θα σε ξαφνιάσω όπως ξαφνιάζονται όλοι οι δημοσιογράφοι που τουλάχιστον ξεκίνησα. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, μόλις ολοκληρώσω ένα βιβλίο που έχω γράψει, που μου πήρε 5 χρόνια. Όντως. Κάποιες θεατρικές. Με θέμα τι το βιβλίο? Το βιβλίο είναι 5 άνθρωποι οι οποίοι τους έχουν απαγάγει και τους ζητούν να βρουν τον κοινό τους παρανομαστή για να τους αφήσουν ελεύθερους. Πω, τι ωραίο που είναι σαν θέμα. Ο τίτλος του λέγεται «Κοραμά». Δεν μπορώ να σου πω τι σημαίνει, όχι, γιατί όχι. Θα προδώσω το βιβλίο. Δεν πειράζει, πρέπει να διαβάσουμε το βιβλίο στο κάτω-κάτω. Και παράλληλα, φέτος το χειμώνα σκηνοθέτησε την πρώτη μου μουσικοθεατρική παράσταση «Μπέση Μάλφα» και κάναμε μια παράσταση. Η εξαιρετική «Μπέση Μάλφα», ναι, πρέπει να πούμε. Θα είναι κοντά σας τον επόμενο μήνα. Ωραία, θέλω τηλέφωνα και επικοινωνία πολύ για να την έχω στην εκπομπή. Γιώργο, συγχώρεσέ με, επειδή είναι παρακαλώ μια εκπομπή επικαιρότητα που την παρακολουθούμε πολύ στενά, με ενημερώνω από την αίθουσα σύνταξη ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πορεία στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη από πρόσφυγε από τα Διαβατά, κυρίε και κύριοι, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί είμαστε πάντα επίκαιροι. Λοιπόν, επίκαιροι είμαστε και με τον Γιώργο Δούκα. Και γιατί είναι ο Γιώργος Δούκας στη Θεσσαλονίκη? Για να ακούσουμε έτσι από το κοντρόλ κάτι για να καταλάβετε γιατί είναι εδώ μαζί μας. Πήγαμε στο μουσικό. Α, είναι το μουσικό αυτό, ναι. Και είναι πολύ ωραίο. Αυτό το τραγούδι ήταν στη γενιά μου, δηλαδή το έπαιζε στο ραδιόφωνο. Είναι πασίγνωστο. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, από την πρώτη στιγμή. Το ξέρω πως υποφέρεις, γιατί δεν θες να με επικράνεις. Το ξέρω, αισθάνεσαι τύψεις, γι' αυτό που έκανα το νόημα να χαμηλώσουν λίγο τη μουσική, να το αφήσουμε όμως να παίζει, παιδιά. Γιατί όλοι θα παίρνουν να ακούσουν την Αναβίση όταν άκουσαν την εισαγωγή. Ναι, είναι μια επανεκτέλεση του τραγουδιού
Τσανασβήση, που έχει γράψει φυσικά σε στίχους και μουσική ο Νίκος Καρβέλας. Είναι ένα τραγούδι το οποίο, όπως και προηγουμένως είπες, έπαιξε πάρα πολύ από την Αναβήση σαφέστατα. Είναι μια πολύ ωραία επανεκτέλεση, πρέπει να πω. Πάρα πολύ ωραία. Πρωτακούσαμε από την Αναβήση, αλλά θέλω να μας πεις το πιο προφανές ερώτημα. Πώς προέκυψε η συνεργασία με τον μεγάλο Νίκο Καρβέλα? Γιατί ξέρουμε ότι όποιος συνεργάζεται με τον Νίκο Καρβέλα γίνεται ακόμη πιο γνωστός, έτσι. Ο Νίκος Καρβέλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα πω το 50, το 60% από το 1978 και μετά του ανήκει το airplay των Ερτζιανών, όπως λέει και μια φίλη μου. Έγινε μέσω κάποιου κοινού γνωστού, συνεργάτη του κυρίου Καρβέλα. Ζήτησα το τραγούδι το 2012, μου το έδωσε. Τότε δεν είχα δισκογραφική στέγη. Βγήκε το τραγούδι, αλλά πολύ πρόχειρα, δεν μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Και όταν υπέγραψα στη Heaven Music, βγάλαμε το καλοκαιρινό βίντεο κλιπ, που ήταν και ο λόγος που μιλήσαμε στο τηλέφωνο μαζί. Ναι. Η συνεργασία μου με τους ηθοποιούς και μας έδωσε την άδεια και την ευλογία. Κάναμε ξανά τον demo, το στείλαμε, το ενέκρινε. Και τώρα είσαι σε μια φάση που το παρουσιάζεις, ναι. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη ή... Θεσσαλονίκη. Είχες εμφανιστεί παλιότερα εδώ, στην πόλη? Η τελευταία φορά ήταν, νομίζω, Χριστίνα μου, πριν 10 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Ναι. Επομένως, μετά από 10 χρόνια εμφανίζεσαι ξανά, όχι βέβαια για μουσικές παραστάσεις. Όχι. Mm-hmm. Δεν θέλω προς το παρόν να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί τρέχω παράλληλα με το μουσικό κομμάτι και το θεατρικό. Εγκρίθηκε μια θεατρική κωμωδία που έχω γράψει για να παρουσιαστεί το χειμώνα και είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να μπορώ να πω, αλλά χωρίς να αποκαλύψω ποιοι είναι, ότι μάλλον θα πρωταγωνιστήσει ίσως η τελευταία από τις μεγάλες εν ζωή Ελληνίδες πρωταγωνίστριες. Τι μου λέει τώρα, μας βάζει και κουίς, μας βάζει ο Γιώργος Δούκας εδώ. Πρέπει να ξανάρθω. Εννοείται ότι θα ξανάρθεις και μαζί με την πρωταγωνίστρια θέλω να ξανάρθεις, ακόμη καλύτερα. Νομίζω είναι λίγο μεγάλη σε ηλικία μάλλον και δεν είναι τόσο εύκολη μετακίνηση. Όχι, νομίζω θα έρθει. Πάνω βγάλω τώρα και εγώ ποιος μπορεί να είναι. Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ακούνε τώρα και νέοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι τι ωραία, μπήκε στα κυκλώματα και κατόρθωσε και ξαναβγήκε, άσχετο με το αν αξίζει ή όχι. Πιστεύεις ότι η τύχη είναι αυτή που παίζει καθοριστικό ρόλο? Είναι τα κυκλώματα, τα σωστά, οι σωστές γνωριμίες εννοώ, ή είναι η αξία που έχει ο καθένας μας? Αντικειμενικά θα πρέπει να μιλήσω πολύ ευγενικά και να ωρεοποιήσω τα πράγματα. Όμως, αν έχω μάθει κάτι στην ηλικία που είμαι και είμαι από τους πολύ λίγους που τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στην ηλικία που είμαι, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι στο παρελθόν. Τι λέει την ηλικία που είμαι μετά... νέος άνθρωπος? Θα σας ακούνε τώρα και μεγάλοι άνθρωποι, μας ακούνε μας και λένε τι λέει το παιδί. Εντάξει, τραγουδάω πάρα πολλά χρόνια. Κλείνω σχεδόν 25 χρόνια φέτος στο τραγούδι. Εντάξει, άμα ξεκίνησε στα 15. Λέω το ημαρτό μου, εγώ λέω ότι είμαι 42, μου λένε ότι είμαι 43, είμαι του 74. Γεννήμα, επομένως... Του έλεγα νωρίτερα ότι με τίποτα δεν φαίνεται η ηλικία αυτή που λες. Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα για ένα καινούριο καλλιτέχνη. Εγώ τουλάχιστον είμαι στην πλεονεκτική θέση ότι έκανα κάτι στο παρελθόν. Και αυτός είναι ο λόγος που ξανακάνω promotion από την αρχή. Mm-hmm. Δεν στηρίζομαι στο να βγω σε ένα πρωινό και τελείωση υπόθεση. Θέλω να τα κάνω όλα ξανά από την αρχή. Ραδιόφωνο, τηλεόραση. Mm-hmm. Όπως έκανα και παλιά. Το οφείλω αυτό στον εαυτό μου, γιατί κάνω πράγματα τα οποία θέλω εγώ πια. Σε διακόπτω εδώ για να πω το εξής. Εμένα μου αρέσει και η σεμνότητα που αντιμετωπίζεις τα πράγματα, γιατί έχοντας τη Heaven από πίσω σου, που είναι μεγάλη δύναμη η μουσικά, έτσι, τον Νίκο Καρβέλα, με ένα τραγούδι που είχε γίνει μια τεράστια επιτυχία, καταλαβαίνει κάποιος πως θα μπορούσες όντως να πας σε δύο εκπομπές μεγάλης τηλεθέασης, με πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, δεν ξέρω τι, και να πεις OK. Αντιθέτως, εσύ προσπαθείς να είσαι κοντά στον κόσμο. Δηλαδή... Είναι το πιο σωστό. Υπήρξα πάρα πολύ επιρμένο άτομο, δηλαδή καβάλισα πολύ άγρια το καλό. Ναι. Στο πρώτο μου, έκανε μεγάλη επιτυχία το πρώτο, ήμουνα μόνο 22 χρονών. Απλά το πρώτο ποιο ήταν? Είναι αυτό που σου λέω, δεν πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κατηγορήσω εμένα πια. Mm-hmm. Δεν φταίει η Χριστίνα και η εκπομπή της που με έκανε γνωστό, το οποίο πρέπει να σηκώσω τη μύτη μου και την επόμενη φορά που θα καλέσει να σου πω, ξέρεις τι, δεν μπορώ να έρθω. Mm-hmm. Το έκανα αυτό. Το πρώτο μου CD βγήκε το 1997, είχε κάνει... Τώρα περισσότεροι. Ναι. 12 φεγγάρια. Έχει κάνει το όπου και αν πας, το όταν κάνεις έρωτα, το έρωτά μου. Αυτό που είναι με τους τοπίους και θα το δούμε κλείνοντας, ποιο είναι το βίντεο κλιπ? Είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε από τη Heaven, λέγεται Να σε χαίρετε, σε μουσική του Παναγιώτη Μπρακούλια. Και πώς πέτυχες όλους αυτούς τους τοπίους, θα τους δούμε κλείνοντας αυτό. Είναι. Μαζί. Η Τζέσι Παπουτσί είναι μια
λατρεμένη φίλη, η οποία στο πέρασμα των χρόνων είναι δίπλα μου σε όλα μου τα βήματα, το ίδιο και η Μπέση. Εξού και σκηνοθέτησε την πρώτη Μπέση, μου. Δηλαδή μια ναι. χαρά. Και Δέση, έχει Δέση. Στην Μπέση και στην Τζέση παίρναμε τηλέφωνο, είναι ο Ρένος Χαραλαμπίδης, που είναι και στη Θεσσαλονίκη τώρα, παίζει μαζί με τον Αλέξανδρο και την Ελένη την Καστάνη. Η οποία, αν όλα πάνε καλά, στο επόμενο βιντεοκλιπ θα παίξει και η Ελένη. Γιατί τώρα ετοιμάζουμε την απάντηση του βιντεοκλιπ που θα δουν τώρα οι τηλεθεατές. Από ό,τι βλέπω, λοιπόν, σμίγεις το θέατρο και με ναι. τη μουσική, έτσι. Αλλά εκεί που μπορώ mm-hmm. και εκεί που πρέπει. Δεν είμαι από τους καλλιτέχνες ο οποίος, επειδή έγραψα ένα έργο ή επειδή παίξανε στο βιντεοκλιπ μου, θα ξεκινήσω και εγώ να παίζω. Γιώργο, το «Δε μ' αγαπάς» μιλάει για τον έρωτα που αφορά μόνο τον ένα. Έχει δηλαδή ο ένας... Μονοπλεύρο. Είναι μονοπλευρός έρωτας. Ο ανεκπλήρωτος, ο μονοπλευρός έρωτας, έχει μια γοητεία ιδιαίτερη. Ο τρόπος που το περιέγραψε ο Καρβέλας είναι μαγικός. Δηλαδή είπε μέσα σε 4 λεπτά τραγούδι τι συμβαίνει όταν τελειώνει κάτι από μέσα μας. Mm-hmm. Και λέει, δηλαδή, πέταξες και δεν σε φτάνω τώρα, ό,τι και να κάνω, δεν με αγαπάς. Είναι πολύ μεγάλη μαγιά μέσα μας να μπορούμε να δεχτούμε και το ναι και το όχι. Το έχεις ζήσει? Ναι. Το έχεις ζήσει. Περισσότερο το έχουμε ζήσει, νομίζω. Έχω πει ότι πρέπει να φύγω λόγω εγωισμού, γιατί είμαι και πολύ εγωιστής ως γνήσιος λέοντας. Mm-hmm. Προτιμώ να πω το φεύγω εγώ παρά να μου το πούνε. Αυτό είναι θέμα ορίμανσης. Mm-hmm. Αυτό είναι που λέμε στα 10 χρόνια. Τώρα, Γιώργο, είσαι εδώ, θα βρεθείς με φίλους, θα εμφανιστείς στα μέσα της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα τι λέει? Πότε θα εμφανιστείς με τα τραγούδια αυτά σε πίστα? Αν όλα πάνε καλά, Μάιο στην Αθήνα. Μέχρι το Μάιο, ξεκινώντας από την επόμενη εβδομάδα με πρώτο σταθμό την Κύπρο, ξεκινάνε κάποιες live εμφανίσεις σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους, που είναι πιο πολύ κλαμπίστικο το πρόγραμμα που γίνεται και όχι μπουζούκια. Είναι κάτι το οποίο θέλω προς το παρόν να αποφύγω, γιατί δεν μπορείς το βράδυ να πηγαίνεις στο σπίτι σου 5-6 ώρα το πρωί λέγοντας «Γλυκέ μου, τύρανε» και μετά να κάθεσαι να γράφεις. Λόγω ωραρίου, όχι μόνο όμως. Και υποχρεώσεων. Κακά τα ψέματα, Χριστίνα, τόσα χρόνια ήμασταν, και τον παλιό καλό καιρό που δουλεύαμε 6 φορές την εβδομάδα, ούτε θέατρο μπορούσα να δω, ούτε να δουλέψω, ούτε να διαβάσω. Λοιπόν, θα βγάλω νέο τίτλο μετά από αυτή τη συνέντευξη. Ο ψαγμένος Γιώργος Δούκας, θέλω να Ευχαριστώ πω. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι πραγματικά. Με τιμάει, προερχόμενο από εσένα. Νομίζω ότι έτσι, γιατί δεν λέω εύκολα πράγματα και γιατί τα εννοώ όταν τα λέω επίσης. Γιώργο, θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα σε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ που ευχαριστώ. Ήσουν εδώ. Και κρατάω την υπόσχεσή σου, γιατί ως γνήσιον λέοντας κρατάς και τις υποσχέσεις σου, ότι θα έρθεις μαζί με την πρωταγωνίστρια στην επόμενη φορά. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε, Γιώργο, με αυτό το τραγούδι που έχει συγκεντρώσει εκεί την αφρόκρεμα του ελληνικού θεάτρου. Με αυτό, παρακαλώ, για να υποδεχθούμε σε λίγο την Άννα Δούνη, δεν το συζητάω, και τον Κέν Αλεξανδράτο, ο οποίος είναι εδώ σήμερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε την ιατρική, όπως λένε τουλάχιστον τα διάφορα σχόλια, για να αφοσιωθεί στην τηλεόραση. Για να δούμε, είναι έτσι? Τι έγινε, μωρή? Πώς φτάσαμε καλέ ως εδώ? Ούτε που κατάλαβα. Σαν μάτια εγώ κατάλαβα. Εγώ θα σας δείξω. Παίρνω καλά, σχεδόν σε ξέχασα, νιώθω καλά που σε ξεπέρασα. Πιο καλά περνώ από τη μέρα που έχεις φύγει μακριά. Είμαι καλά, έβρισα, ξέσπασα, ήταν πολλά αυτά που πέρασα. Δύναμη μου δίνει πως μια μέρα θα πληρώσεις ακριβά. Να σε χαίρετε, σου λέω, να σε χαίρετε. Ο καινούριος ερωτάς σου, να σε χαίρετε. Να σε χαίρετε και μάρτυρας μου ο Θεός. Ό,τι ένιωσα θα νιώσει, θα έρθει ο καιρός. Ό,τι ένιωσα θα νιώσει, θα έρθει ο καιρός. Καλά, μικραίνει ο φόβος μου, δείχνω καλά κι εγώ κι ο πόνος μου. Δύναμη μου δίνει πως μια μέρα θα πληρώσεις ακριβά. Να σε χαίρετε, σου λέω, να σε χαίρετε.
έτσι κυκλοφορεί τώρα. Εξηγώ στους καλεσμένους μου που θα τους συστήσω αμέσως τώρα, την Άννα Τιδούνη, την οποία την ξέρετε έτσι κι αλλιώς. Άννα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Και ξεκινήσαμε με τον καλεσμένο, τον Κεν Αλεξανδράτο. Κεν, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Το Κεν από πού προέρχεται? Το Κεν είναι... Είναι ότι Κεν κάποια πράγματα που λες. Είναι καυτά. Και είναι καυτά. Είμαι Ελληνοαμερικάνος, οπότε έχω δύο ονόματα. Το ελληνικό μου όνομα είναι Δημήτρης. Αλλά υιοθέτησα το Κεν λόγω του ότι είναι και μικρό, είναι σε καλλιτεχνικό. Ζούσες στο εξωτερικό δηλαδή. Ναι, είμαι 6 χρόνια στην Ελλάδα. Πριν σε ποιο μέρος? Έχω ζήσει και New Jersey και τα τελευταία χρόνια. Μόνο που μας λέει για Νέα Υόρκη και για τέτοια πράγματα, ανοίγει η ψυχή μας. Και τα τελευταία χρόνια Πενσιλβένια. Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν, Άννα, είπε σήμερα να μην μιλάμε μόνο για lifestyle μόνος μας, να φέρεις και έναν εκπρόσωπο του lifestyle. Ακριβώς έτσι. Και επί τη ευκαιρία, εφόσον ήρθε από Αθήνα Θεσσαλονίκη ο Κεν, έτσι δεν είναι? Να μην έρθει σε εμάς. Δεν υπάρχει άνθρωπο του lifestyle που να μην έχει επικοινωνία και να μην σε εκτιμάει πάρα πολύ. Αυτό βλέπω λοιπόν από την παρουσία του Κεν εδώ. Άννα, θέλεις να μας πεις πώς βλέπεις τον Κεν γενικότερα εσύ τώρα στην τηλεόραση? Ναι, τον Κεν το βλέπω σαν ένα ανερχόμενο αστέρι. Του lifestyle, ο οποίος άρχισε πάρα πολύ δυναμικά με καταπληκτικές συνεντεύξεις, όπου βγάζει έτσι πολλά έτσι καυτά gossip, να το πω, και γίνεται ένας χαμός. Ναι, γιατί να πούμε ότι κάνει την εκπομπή Celebrity Life Game, Life έτσι, game. Και εμφανίζεσαι και στην Χριστίνα Λαμπύρη. Και πώς τα βλέπεις όλα αυτά, γιατί ισχύει ότι άφησε την ιατρική? Ισχύει ότι άφησε την ιατρική, πάντα ήθελα να ασχοληθώ με ένα επάγγελμα δυναμικό. Αποφάσισα να ασχοληθώ με την ιατρική και ήθελα να γίνω παιδίατρος, λόγω του ότι έχω μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Βέβαια, αυτό στην πορεία άλλαξε. Κατάλαβα ότι τελικά δεν ήταν αυτό που ήθελα τόσο πολύ. Και έτσι προέκυψε ο χώρος της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Αρχικά ξεκίνησα το Celebrity Live Game διαδικτυακά. Ήταν η πρώτη εκπομπή που φιλοξενούσε Έλληνες celebrities. Έχουμε φιλοξενήσει τη Βάνα Μπάρμπα, τον Κώστα Βουτσά, Μάρθα Καραγιάννη. Από αυτά όλα Μπέση τα πρόσωπα που έχεις κάνει συνεντεύξεις, που έχεις μιλήσει κλπ. Ποια η γοητεία ήταν πολύ έντονη? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον, όσο κλεισέ και αν σου ακουστεί. Ο κάθε καλλιτέχνης που πέρασε από την εκπομπή είναι μια αγαπημένη ιστορία. Ναι. Εγώ πάλι που δεν είμαι του lifestyle, του ρεπορτάζ lifestyle, είμαι του πολιτικού ρεπορτάζ, πρέπει να πω ότι από αυτούς που έχω γνωρίσει, γιατί έχω γνωρίσει πάρα πολλούς τοπιούς, ναι. Άννα, Κεν, αυτός ο οποίος με εντυπωσίασε είναι ο Κώστας Βούτσας. Ναι, είναι εξαιρετικός. Δεν λέω ότι οι υπόλοιποι που ανέφερες δεν είναι, γιατί τους ξέρω τους περισσότερους. Εντάξει, όλοι έχουμε κάποιες συμπάθειες, έτσι δεν είναι? Ναι, ξέρεις τι, Άννα και Κεν, ο Κώστας Βούτσας είναι η προσωποποίηση της ζωής. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν μετράει ηλικία, δεν μετράει τίποτα. Ζω, σου λέει ζω και το εννοεί. Στιγμή, δεν είναι λόγια. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, και έχεις κάνει και πολλές αποκλειστικότητες, έτσι? Ναι, βγάζουμε αποκλειστικά. Είναι μια συνέντευξη, είναι μια εκπομπή, συγγνώμη, που κάθομαστε στον καναπέ, πίνουμε καφέ, τα λέμε φιλικά. Και αυτό θα δούμε τώρα, μια τέτοια, θα δούμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Ηλία Βρετού, ο οποίος αποκαλύπτει διάφορες πτυχές της ζωής του, μιλάει και για πρώτη φορά για το πρόβλημα υγείας που είχε με τον νεφρό του. Έφτασε, μιλάει για το πόσο κοντά στην εκκλησία έχει φτάσει και τι έγινε και δεν ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας. Α, ναι, καλά λες. Μας τα έλεγες εσύ αυτά, μας κρατάς ενήμερους. Για τον ανταγωνισμό που έχει βιώσει από τα πρώτα βήματά του κιόλας και διάφορα άλλα. Ωραία, να δούμε λοιπόν τη συνέντευξη και να σχολιάσουμε μετά. Είναι ένας πάρα πολύ ανταγωνιστικός χώρος. Όλοι γνωρίζουμε ότι η μισή Ελλάδα θέλει να τραγουδήσει ή θέλει να γίνει ηθοποιός ή μοντέλο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Το να ξεχωρίσεις, το να μπεις σε αυτόν τον χώρο και ακόμα περισσότερο το να ξεχωρίσεις, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Οι θέσεις είναι μετρημένες, ειδικά στις μέρες μας. Οπότε για να πάρεις εσύ κάποια θέση σε ένα μαγαζί, κάποιος άλλος θα πρέπει να τη χάσει. Από μόνο του όλο αυτό δημιουργεί μια ανταγωνιστικότητα στο επάγγελμα. Εσύ όμως, αναμφισβήτητα, είσαι από τους πιο αγαπητούς τραγουδιστές. Ποιο θεωρείς ότι είναι αυτό το βασικό συστατικό της επιτυχίας σου? Βασικά δουλεύω πάρα πολύ. Όταν σου λέω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή δεν έχω καθόλου προσωπικό χρόνο. Είμαι κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε δουλειές που έχουν να κάνουν, σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη δουλειά μου. Δεν το λέω με γκρίνια, το απολαμβάνω και είμαι σε μια φάση εργασιομανίας που μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό πλεονέκτημά μου. Πάντα μου άρεσε να δουλεύω και να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος. Τώρα από εκεί και πέρα,
Το να είσαι επιτυχημένος σε αυτή τη δουλειά νομίζω ότι έχει να κάνει με ένα συνδυασμό πραγμάτων. Χρειάζεται ταλέντο, χρειάζεται εμφάνιση, χρειάζεται προσωπικότητα, χρειάζεται σωστές κινήσεις, χρειάζεται σωστή ομάδα, γιατί ο τραγουδιστής δεν κάνει τίποτα μόνος του. Νομίζω ότι ένας συνδυασμός όλων αυτών δημιουργεί και την επιτυχία. Πιστεύεις ότι το Dancing with the Stars σου έδωσε έτσι μια όθηση ώστε να γίνεις ευρύτερα γνωστό στο κοινό? Αδιαμφισβήτητα με βοήθησε το Dancing. Ήταν ειδικά τη χρονιά που έγινε το δικό μου το Dancing, που δεν υπήρχε καμία άλλη τηλεοπτική παραγωγή πέραν από αυτήν. Ήταν ένα show που είχε τεράστια τηλεθέαση. Ήταν ένα show στο οποίο με πολλή προσπάθεια κατάφερα να πω δόξα τω Θεώ πάρα πολύ καλά και να έχω διάρκεια. Ναι, πήραμε τη δεύτερη θέση εκεί. Και θεωρώ ότι μέσα από το Dancing με γνώρισε καλύτερα ο κόσμος σαν άνθρωπο, όχι σαν καλλιτέχνη. Και βεβαίως όλο αυτό και το γεγονός ότι έγινα και πιο πολύ και ευρύτερα γνωστός, βοήθησε αδιαμφισβήτητα και τη δουλειά μου. Θα ξαναχόρευε στο Dancing? Όχι. Γιατί δεν θα ξαναχόρευα. Γιατί ήταν, θεωρώ ότι τα ωραία πράγματα συμβαίνουν μια φορά στη ζωή και όταν κάτι το κάνεις και το κάνεις επιτυχημένα, είναι κακό και επικίνδυνο να το ξαναγγίζεις. Και εκτός από αυτό, ήταν μια περίοδος που κουράστηκα όσο ποτέ στη ζωή μου, σωματικά και ψυχολογικά. Είχα φτάσει το σώμα μου σε απίστευτα σημεία εξάντλησης. Βαρούσα ενέσεις για να σκοθώ από το κρεβάτι, μυοχαλαρωτικά. Δούλευες παράλληλα. Φυσικοθεραπείες, στενοντίτιδες, θλάσεις. Τα πάντα μου είχαν συμβεί. Και εγώ ήμουν σε ένα παρκέ και χόρευα από 5 μέχρι 8 ώρες την ημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, έκανα σχόλια εγώ ενώ βλέπατε βέβαια τη συνέντευξη. Να περάσουμε στο στούντιο και να πω τα σχόλια που έκανα στα παιδιά και στον Γκέν βασικά που έκανε τη συνέντευξη. Είναι ότι έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο χαλαρό στυλ που εύκολο ο τηλεθεατής παρακολουθεί και λέει μπαίνει στην παρέα σας. Ναι, ναι. Εφόσον αυτό, μιλάτε αυτό για μουσική, εφόσον μιλάτε αυτό για τραγούδια, εφόσον μιλάτε για έρωτες. Είπε τίποτα τώρα πώς είναι? Είπε πάρα πολλά, είπε πάρα πολλά. Εντάξει, η συνέντευξη είναι και λίγο καιρό πριν. Εντάξει, δεν φαντάζομαι τόσο να άλλαξε. Από όσο γνωρίζω, όχι, ελεύθερος είναι. Δεν αλλάζουμε. Είναι, είναι ελεύθερος, Άννα, το άκουσες? Ναι, το άκουσα. Μήπως δεν το άκουσες. Για τις αμάστριες. Είπα να το επαναλάβω, μήπως δεν το άκουσες. Τις αμάστριες. Γιατί λέγαμε ότι είναι και πολύ ωραίο παιδί. Ναι, είναι ωραίο παιδί και κάθε Κυριακή έρχεται σε γνωστό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται πανικός. Εμφανίζεται, ναι, ναι. Ναι, στην παραλία σε πολύ γνωστό μαγαζί και γίνεται πανικός κάθε Κυριακή. Τώρα στο στόχαστρο ποιους έχεις? Δηλαδή υπάρχουν άτομα που λες θέλω αυτό να το φέρω, εκείνο να το φέρω. Κάθε φορά βάζω και ένα μεγαλύτερο στόχο. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να επαναπαυτώ ούτε ας πούμε να ψωνιστώ με αυτό. Μπορεί να χαρώ, να ενθουσιαστώ, το κατάφερα αυτό, κατευθείαν μετά βάζω μεγαλύτερο στόχο. Και αν επειδή ήσουν και στο εξωτερικό και προφανώς μπορεί να παρακολουθείς και τηλεόραση έτσι από το εξωτερικό, υπάρχει κάτι που λες ότι σαν εκπομπή, στο κομμάτι σου, στο lifestyle λέω, ότι θα μπορούσε να γίνει? Εδώ είναι πολύ κλασικά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Συνεντεύξεις ή βγαίνουν κάποιοι πάνελ και σχολιάζουν, τέτοια πράγματα. Όχι, ο σχολιασμός δεν μου αρέσει. Ναι. Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι σε μια τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση, ο κόσμος υποφέρει, οπότε δεν τον νοιάζει τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Έχει σημαντικότερα προβλήματα να ασχοληθεί. Αυτό είναι Εγώ αλήθεια. Νομίζω ότι ο τηλεθεατής έχει ανάγκη από αλήθεια. Ναι. Μόνο αυτό. Αυτό είναι αλήθεια, απλώς εμείς υποστηρίζουμε εδώ με την Άννα ότι σε μικρότερη αναλογία από παλιά, αλλά όλα τα χρειάζεται ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Δηλαδή χρειαζόμαστε και το χαμόγελο, χρειαζόμαστε αν θέλετε και τη χαζομάρα κάποια έτσι, στιγμή. Έτσι. Δεν μπορούμε πάντα να είμαστε σε όλα τα πολύ σοβαρά, γιατί αν σκεφτούμε τα πολύ σοβαρά είναι όλοι μαζί να φεύγουμε για την Αμερική. Γιατί τώρα και η Ευρώπη δεν μας χωράει έτσι πως γίνεται με τις τρομοκρατικές επιθέσεις, για Αμερική είμαστε. Έτσι ακριβώς. Επομένως συνεχώς θέτεις νέους στόχους, αυτό λες. Η εκπομπή σου είναι ποιες μέρες, ποιες ώρες? Η εκπομπή είναι κάθε μήνα, μία φορά το μήνα. Και είναι μια συνέντευξη. Ναι, ναι, έτσι? Είναι μια συνέντευξη. Τώρα μετά από τον Ηλία έχουμε κάνει. Πότε βγαίνει τώρα, τον Απρίλιο? Τώρα, μία του μήνα. Μία Απριλίου. Τον Απρίλιο, ναι. Με δεν είναι Μαρία... Όχι, όχι, με τη Μαρία Κορινθίου. Με τη Μαρία Κορινθίου. Με τη Μαρία Κορινθίου. Τηλεφώνησε ο Γιάννης Αϊβάζης στον άντρα μου γιατί συνεργάζονται, γιατί θα ανεβάσει μια πολύ ωραία παράσταση. Παράσταση, μπράβο. Και τυχαίνει να ξέρω ότι αυτό το είναι μαζί, δηλαδή η Μαρία Κορινθίου με τον Γιάννη Αϊβάζη. Με τη Μαρία Κορινθίου. Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Πανέμορφη. Είναι γυναικάρα. Δεν το συζητώ. Δηλαδή. Και είναι μαγκάκι. Μαγκάκι, ναι. Και αυτό φαίνεται. Και αυτό φαίνεται. Λάτρεψα. Είναι ό,τι βλέπεις στην τηλεόραση. Mm-hmm. Πριν τη Μαρία Κορινθίου, για αυτό το μήνα είχαμε την Ελένη Βαΐτσου, την πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής σειράς Μπρούσκο. Στο Μπρούσκο. Η ναι, ναι. Τα έχει τελικά με τον. Όχι, όχι, όχι. Αυτά ήταν φήμες. Θέλω να σου πω ότι με αυτή τη συνέντευξη έγινε πανικός. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι, γιατί είναι και ωραία η κοπέλα. Και φανατικό και πολύ κοινό. Και τους είχε έχει φανατικό κοινό, και τους είχε πολύ συνδυάσει. Άννα, και εσύ θα το έχεις ακούσει. Ναι, 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 ναι. Τους έχει ταυτίσει πολύ ο κόσμος. Αυτός τελικά, Άννα, με ποια είναι
Θα μας πει ο Κεν. Α, δεν το γνωρίζω. Τα ξετρυπώνει. Όχι. Ναι, είπαμε να μας πεις και κάποια μουσική πληροφορία, Κεν, που είσαι εδώ πέρα. Πες μας κάποιος τι, πού και γιατί. Μάλιστα. Εγώ απλά θα ρωτήσω πώς προέκυψε η συνεργασία με την αγαπημένη Χριστίνα Λαμπύρη, μια που έχω συνεργαστεί και μαζί της. Πώς προέκυψε η συνεργασία και πώς είναι. Πεις, ναι. Και Άννα, να σου πω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ καλή γυναίκα. Πολύ ναι, καλός άνθρωπος δηλαδή. Αυτό εννοώ καλή γυναίκα. Είναι. Και υπέροχη. Για μένα, όσοι με ξέρουν, αυτό το στοιχείο μετράει πάρα ναι, πολύ. Είναι υπέροχη, είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη. Η συνεργασία ξεκίνησε από συνεργάτη της Χριστίνας που είχαν δει τη δουλειά μου. Έτσι ξεκίνησε. Η Χριστίνα, τι μπορώ να πω, γιατί η Χριστίνα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Χριστίνα, εξάλλου. Ναι, υπέροχη γυναίκα, απίστευτη η καλοσύνη της. Είναι ακριβώς όπως τη βλέπουμε στην τηλεόραση. Γι' αυτό θεωρώ ότι έχει κατακτήσει και αυτή τη θέση που έχει στη καρδιά του κοινού. Ναι, είναι αληθινή και νομίζω ότι υπάρχει πολύ κοινό που την αγαπάει. Και εσύ με τη συνεργασία σου, πολύ ευχαριστημένη. Πάρα πολύ. Άψογη. Άψογη σε όλα. Ναι. Λοιπόν, Κεν, είπες πριν βγούμε στον αέρα ότι αγαπάς πάρα πολύ Θεσσαλονίκη, σου αρέσει. Πάρα πολύ. Ωραία, και έρχεσαι και συχνά. Πολύ. Πάρα πολύ. Να υποθέσω λοιπόν ότι θα είναι ξανά μαζί μας κάποια ναι, στιγμή. Σίγουρα, σίγουρα. The next time που θα έρθεις, Εννοείται. Αλλά θέλουμε να μας φέρει εδώ ο Χριστινάκη καμιά έτσι πιο πιπεράτη, ρε παιδί μου, κατάλαβα. Την επόμενη φορά που θα έρθω, που θα είναι πιο προγραμματισμένο, θα τα κανονίσουμε όλα. Γιατί σήμερα ήταν ναι, και θα σου κάνουμε και πρόμο. Αυτό που είναι να βγάλεις δηλαδή τη συνέντευξη, θα την προμοτάρουμε. Να ξέρουμε όλοι που κοιτάμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ, Κεν, και χαίρομαι για την γνωριμία. Άννα, πάντα τα καλύτερα μας έχεις κοντά, μας φέρνεις κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό τρίμερο να έχεις. Καλό τρίμερο και θέλω να κάνω μία δήλωση ότι και με τη συνεργασία μου με τη Χριστίνα Τζόρμπα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη γιατί είναι άψογη. Νωρίτερα έλεγε για τη selfie ότι τώρα το καινούργιο είναι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Κυρίως όμως, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που είστε μαζί μας και μας στηρίζετε. Προσπαθούμε μέσα στα πολύ δύσκολα και στην πίκρα της ζωής μας να έχουμε και μερικά γλυκά χαμόγελα. Τα καλύτερα χαμόγελά μας, λοιπόν, για ένα πολύ καλό τριήμερο. Πραγματικά, ίσως θα θέλω να κλείσω και εγώ με το ερώτημα του Γιώργου Καραμπελιά, του οποίου τη συνέντευξη κάναμε νωρίτερα. Το αν δηλαδή κάναμε λάθος με την Επανάσταση του 1821. Μπορούμε να αναρωτηθούμε για πολλά. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε, οφείλουμε όμως να τα διορθώνουμε. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Σε λίγο έρχεται η Φένια Κλιάτση, λίγο αργότερα ο Χρήστος Νικολαίδης. Καλό τρίμερο.